Κοστέσεις Νοεμβρίου 1998, παίρνω συνέντευξη από την κυρία Βικτωρία Γιεσουλά. Λέγομαι Νέλη Λεόν, Λάμδα Εψιλον Ωμέγα Νι. Είμαστε στη Λάρισα, στην Ελλάδα, και η συνέντευξη είναι στα ελληνικά. Πείτε μου το όνομά σας. Το όνομά μου Βικτώρια Γιεσουλά. Πότε γεννηθήκατε? Το 22. Σε ποια πόλη γεννηθήκατε? Στην Αθήνα. Σε ποια χώρα? Η Αθήνα πού είναι? Δεν ξέρω. Πώς λεγόταν η μητέρα σας? Η μητέρα σας πώς λεγότανε? Ρένα. Ρέινα. Πού γεννήθηκε? Αθήνα. Δούλευε η μητέρα σας? Όχι. Τι θυμάστε για τη μητέρα σας? Τι θυμηθώ. 5 χρόνια παντρεμένη, ύστερα ήρθαμε εδώ στη Λάρισα. Όταν ήσασταν μικρό κοριτσάκι, τι θυμάστε από τη μητέρα σας? Τι θυμάμαι, ναι, σε ξένα σπίτια δούλευα. Η μητέρα σας δούλευε σε ξένα σπίτια? Εγώ δούλευα σε ξένα σπίτια, γιατί την πήρε ο αδερφός της στο σπίτι, είχε πολλά παιδιά αυτήν και την πήρε να βοηθάει τη γυναίκα του. Όταν ήσασταν μικροί, σας τραγούδαγε η μαμά σας καθόλου? Δούλευε. Ο πατέρας σας πώς λεγότανε? Μωυσή Σασόν. Πού γεννήθηκε? Στη Λάρισα. Τι δουλειά έκανε ο πατέρας σας? Για μαξάκια. Μα αμαξάκια για μικρό παιδιά. Τα έφτιαχνε? Ναι. Τι θυμάστε για τον πατέρα σας? Καθόλου τίποτα, ήμαν μικρή. Τι έγινε ο πατέρας σας? Όταν ήσασταν μικρή, τι έγινε με τον πατέρα σας? Ξέρατε πώς γνωρίστηκαν οι γονείς σας? Πώς, ήταν η αδερφή του πατέρα μου στην Αθήνα, εκεί. Έχετε αδέλφια? Έναν αδερφό πέθανε. Το όνομά του? Αρών Σασόν. Γνωρίσατε γιαγιά και παππού? Όχι, δεν γνωρίστηκε. Ούτε από την μαμά, ούτε από τον πατέρα? Θείες, θείους, γνωρίσατε? Καμία θεία ή θείο γνωρίσατε? Αδερφός από τον πατέρα, από τη μάνα μου. Πώς λεγότανε? Σταμάτησε το μυαλό. Πώς λεγότανε? Ιωσήφ, φιλούς. Ήταν ο αδερφός της μητέρας? Της μητέρας μου, ναι, αδερφός της μητέρας μου. Τον βλέπατε συχνά? Ήταν όλοι μαζί, στους 40. Θυμάστε καθόλου το σπίτι σας όταν μεγαλώνετε σαν μικρό παιδί? Εγώ στο σπίτι δεν καθόμουν καθόλου. Σε ποια... Μα σε ξένα σπίτια δούλευα. Είμαι μικρή, δουλειά... 5 χρονών και με βάλανε να κουνάω το μωρό. Φυλάγατε μωρά? Ναι. Σε ποια πόλη μένατε? Ακόμα στην Αθήνα ήσασταν? Που έμεινα, λέτε. Ήταν στην Αθήνα... Εδώ στη Λάρισα, εδώ στη Λάρισα.
Πέθανε ο πατέρας μου και εδώ στη Λάρισα ήρθαμε. Πότε πέθανε ο πατέρας σας? Ήμουν 1,5 χρονών εγώ όταν πέθανε ο πατέρας μου. Και ήρθατε στην Λάρισα γι' αυτό? Ναι, ήρθαμε έρθει για να γίνει καλά στη Λάρισα και για μια εβδομάδα πέθανε. Ήταν άρρωστος? Άρρωστος ήταν, ναι. Από ευκύλια. Θυμάστε το σπίτι σας εδώ στη Λάρισα? Αυτό, στη Δηλήσια Φιλούς. Α, μένατε μαζί της? Μαζί μένα. Στο δικό της το σπίτι? Το αδερφό της σπίτι, ναι, δικό της. Βοηθούσατε με τις δουλειές του σπιτιού? Ποιο είπατε τώρα? Βοηθούσατε εκεί με τις δουλειές του σπιτιού? Εγώ ήμουν αλλού, δεν ήμουν μαζί με τη μητέρα μου. Στα σπίτια που φυλάγατε τα μωρά, μένατε συνέχεια? Όχι, ο μεγάλος το μωρό, μετά πήγα αλλού σε μεγάλης. Ποιος μαγείρευε στο σπίτι σας? Η θεία μου μαγείρευε. Θυμάστε κάποιο ωραίο φαγητό που έφτιαχνε, που σας άρεσε πολύ? Θυμάμαι. Τι? Μια φορά την εβδομάδα τρώγαμε το κρέας ή τι ψάρι, δεν... Όλα ήταν σαρακοστιανά. Μετά που πέθανε ο πατέρας σας, δούλευε και η μητέρα σας? Όχι, δεν δούλευε. Αυτού ήταν σε αυτό το σπίτι, στη θεία μου. Τρώγατε... Δεν είχαμε τις δυνάμεις για να πληρώνουμε ενοίκιο και την είχε πάρει ο αδερφός της. Πηγαίνατε στην συναγωγή, στη Λάρισα? Έρχομαι, ναι. Συχνά ερχόσασταν? Ναι, κάθε γιορτή. Θυμάστε πώς λεγόταν ο Ραβίνος τότε? Θυμάστε το όνομα του Ραβίνου τότε? Κασούτος. Κασούτο ήταν ο ένας και ο άλλος ήταν Αβραάμ Σασόν. Ήταν κοντά από το σπίτι σας? Ναι, κοντά. Γιορτάζετε τις εβραϊκές γιορτές στο σπίτι σας? Είχε έναν παππού και διάβαζε κάθε Σάββατο. Το Πέσαχ, κρατούσατε το Πέσαχ? Δεν το ξέρω. Τη γιορτή του Πέσαχ το γιορτάζατε στο σπίτι? Εκεί γιορτάζαμε. Διαβάζατε την Αγκαντά? Ναι. Σε ποια γλώσσα? Στην Ισπανική. Μιλάτε Λατίνο? Ο πατέρας της θειάς μου και ο θείος μου ήξεραν να διαβάσουν την Εβρίτικη, τη γλώσσα. Το Κιπούρ νηστεύατε? Νηστεύαμε. Πήγατε σχολείο? Εγώ σας λέω, ήμουν σε μικρά στα σπίτια. Ερχόσασταν κάθε βράδυ να κοιμηθείτε στο σπίτι με τη μαμά? Όχι. Εκεί που δούλευα και μάμωνα. Δουλεύατε σε σπίτια Εβραίων? Και Σιβραίκας και Χριστιανά, ό,τι. Σε ποια γειτονιά μένετε? Πώς λέγονταν αυτή η συνοικία, δεν τη θυμάμαι. Θυμάστε την διεύθυνση? Ποιο? Την διεύθυνση του σπιτιού, το δρόμο. Η διεύθυνση της θειάς μου, την ξέρω.
ταγματάρχου Βρυσαρίου, αριθμός 57. Ήτανε εβραϊκή γειτονιά αυτή? Ναι. Παίζατε ποτέ έξω στο δρόμο? Όχι. Είχατε φίλους χριστιανούς? Είχατε χριστιανοί φίλοι? Δεν είχα φίλοι σίγουρα. Αφού ήμουν απασχολημένη υπηρεσία. Είχε πολλούς Εβραίους στη Λάρισα τότε? Είχαμε πολλοί Εβραίοι. Είχε εβραϊκό σχολείο? Ναι. Γενικά, πώς ήταν οι σχέσεις μεταξύ Εβραίους και Χριστιανούς στη Λάρισα? Ήταν καλές? Ήταν. Στο σπίτι σας είχατε ραδιόφωνο? Όχι. Ξέρατε τίποτα για την Γερμανία? Στη Γερμανία που δούλευα στο Auschwitz. Πριν αρχίσει ο πόλεμος, όχι, ξέρατε τίποτα για την Γερμανία? Όχι. Και για τους Εβραίους στην Ευρώπη? Είχατε ακούσει καθόλου για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης? Στο Βόλο είχα αδελφό του πατέρα μου. Είχε 6 κορίτσια και ζει μία τώρα στο Βόλο. Λίδια Μπαστάδο. Πότε άρχισε να αλλάξει η ζωή εδώ στη Λάρισα? Τώρα μιλάμε προπολεμικά, πριν από τον πόλεμο. Πότε άρχισε να αλλάξει η ζωή? Ο γιος μου άλλαξε. Άλλαξε, δηλαδή έγινε χριστιανός. Αυτό δεν λέτε? Όχι, όχι. Ενώ εσείς δουλεύατε στα σπίτια. Ναι. Και μετά πότε άλλαξε η ζωή, δηλαδή συνεχίσατε να δουλεύετε? Ναι, συνεχίζω. Έφυγα από τη μία, πήγαινα στ' άλλο το σπίτι. Ήρθε... Ήμουν και στον Τύρνα από 2,5 χρόνια. Ήμουν σε έναν αξιωματικό. Ποιο αξιωματικό? Ήταν αξιωματικός αυτός, είχε οικογένεια και μ' είχαν εμένα υπηρεσία. Έλληνας? Ναι, χριστιανός. Πόσο καιρό ήσασταν εκεί? Πόσο καιρό δουλεύατε εκεί? Αυτό δεν το κατάλαβα. Για πόσο καιρό ήσασταν και δουλεύατε στον αξιωματικό? Μήνες ήτανε ή... Για πολλές μήνες ή για ένα χρόνο? Έκατσα 2,5 χρόνια στον Τύρναβο. Αλλά ύστερα αυτόν το στείλαν στη Μακεδονία και δεν μπορούσα να πάω τόσο μακριά. Και με... γύρισα στη Λάρισα. Και πήγα σε σπίτι, δικό μας σπίτι. Θυμάστε το όνομα εκεί που δουλεύατε? Ναι. Μπένιος Λιβύς. Στον Μπένιο Λιβύ το σπίτι. Και τι δουλειά κάνετε? Νοικοκυρά. Και μετά από αυτό τι κάνετε? Μετά κυρίχθηκε ο πόλεμος. Και τι έγινε? Ναι. Ήρθανε Γερμανοί εδώ στη Λάρισα? Ναι. Πρώτα ήρθαν οι Ιταλοί, ύστερα ήρθαν οι Γερμανοί. Θυμάστε την ημέρα που ήρθανε οι Γερμανοί? Όχι, δεν το θυμάμαι. Ήμουν 16 χρονών κουλή.
Θυμάστε πότε ήρθαν οι Γερμανοί? Και όταν ήρθαν οι Γερμανοί, τι έγινε μετά? Εγώ δούλευα πάλι. Είχαν ανατινάξει την γέφυρα και είχαν μαζέψει κόσμο και σπάζαμε πέτρα. Πού αυτό? Εδώ, στη Λάρισα, στη γέφυρα αυτή. Σας βάλανε να δουλέψετε? Ναι. Ποιοι? Αυτό στη γέφυρα, σπάζαμε πέτρα. Οι Γερμανοί σας βάλανε αυτή τη δουλειά? Οι Γερμανοί μαζεύανε. Και μετά τι έγινε? Και μετά, ύστερα, ήρθε και ο Ρώσος και μας μαζέψαν όλοι. Κι εγώ έφυγα και πήγα στο χωριό. Και πιάστηκα λίγο πιο μετά από όλοι τις Εβραίοι. Και με πρόδωσε ένα παπαδοπέδι. Όταν δουλεύατε στη γέφυρα, ήτανε μόνο Εβραίοι που δουλεύανε εκεί στη γέφυρα? Όχι. Ανακατουμένοι όλοι. Και ήταν Γερμανοί εκεί, σας φυλάγανε? Ναι. Με όπλα? Πότε σας είχανε μαζέψει οι Γερμανοί εκεί? Για αυτή η δουλειά. Τους πότε, συνέχεια δηλαδή, που ήταν οι Γερμανοί εδώ πέρα, μας μαζεύαν. Στις κουζίνες πηγαίναμε, καθαρίζαμε πατάτες, αυτά. Αλλά είπατε ότι ήταν όχι μόνο Εβραίοι. Η μία με την άλλη προδύνανται. Να είναι και εκεί, να είναι και εκεί. Μας μάζευαν. Σαν Εβραίοι όμως. Ναι. Yeah. Και είπατε μετά ότι φύγατε από εκεί και πού πήγατε? Όταν είχατε πει ότι πήγατε σε κάποιο χωριό. Ναι, τότε εγώ δούλευα σε ένα σπίτι και αυτό το αφεντικό με πήγε στο χωριό. Πώς λεγότανε? Είχαν μαζέψει όλοι τις Εβραίοι και μετά ύστερα με πήγε αυτό σε ένα χωριό. Σε ποιο χωριό? Στο Λωτρό Λαρίσης. Ποιος ήταν το αφεντικό? Θυμάστε το όνομα? Ήταν όλοι οι Εβραίοι εκεί μαζευτήκαν. Αυτοί που σωθήκαν ήταν εκεί. Και από εκεί ύστερα ήρθαν οι Γερμανοί, με πρόδωσαν και εμένα. Το αφεντικό αυτό που δουλεύατε, σας πήγε στο χωριό αυτό που ήταν όλο Εβραίοι? Όχι, δεν ήταν. Ήταν δύο-τρεις εδώ, δύο-τρεις εκεί. Είχατε ψεύτικο όνομα? Όχι. Και πού μένατε στο χωριό αυτό? Μέσα στο σχολείο. Όχι στην οικογένεια, μέσα στο σχολείο. Και ποιος ήταν μαζί σας? Από την οικογένειά σας. Ο Σάββας ήταν, η οικογένεια του Σάββα. Ήταν και μια άλλη οικογένεια ήταν εκεί και εγώ. Η μητέρα σας και ο αδερφός σας? Η μητέρα δεν ήταν, είχαν πιαστεί. Πώς είχαν πιαστεί? Του 43. Από τους Γερμανούς είχαν πιαστεί? Ναι, από τους Γερμανούς. Και πόσο καιρό μείνατε σε αυτό το χωριό? Έμεινα κάπου 15 μέρες. Μετά ήρθαν οι Γερμανοί, με πήραν και εμένα. Ξέρετε ποιος σας πρόδωσε? Ξέρω. Το όνομά του? Είναι... Το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι τώρα. Σοκράτης. Σοκράτης. Ήταν παπαδοπέδι αυτός.
Τον είχε διώξει ο πατέρας του από το σπίτι και αυτός ήρθε γράφει εδώ στους Γερμανούς. Πρόδωσε και άλλοι Εβραίοι ή μόνο εσάς? Όχι, άλλοι. Ποιοι ήταν αντάρτη, ποιοι ήταν γραμματέες και ποιοι ήταν πρόεδρος. Όλοι τις πρόδωσε. Και τι έγινε όταν σας πρόδωσε? Μετά ήρθαμε εδώ στον όρκο αυτοκινήτων. Μας φορτώσαν στα αυτοκίνητα και μας φέραν εδώ. Έκατσα δυο μήνες. Μετά ήρθε από την Κέρκυρα ένα τρασπόρτ. Εδώ που καθίσατε, πού ήσασταν στη Λάρισα? Πού σας κρατήσανε για δύο μήνες? Όρκο αυτοκινήτου λέγονταν. Κάτι στην αεροπορία. Στρατόπεδο ήταν αυτό? Ναι, στρατόπεδο. Και πού κοιμόσασταν εκεί? Θυμάστε πού κοιμόσασταν? Εκεί που ήταν που είχαν μαζέψει τους όμερους, εκεί ήμουν κι εγώ. Κοιμόσασταν μέσα σε ένα κτίριο ή... Ναι, σε ένα κτίριο όλοι μαζί. Είχε στρώματα? Όχι. Κάτι κουβέρτες βάζαμε κάτω και κοιμόμασταν. Θυμάστε ποια εποχή ήταν αυτό? Ήταν μετά το Πάσχα. Του 43 ήταν ή του 44? 43. Τι φαγητό σας δίνανε εκεί? Τι μας δίνανε, τι μας δώσανε. Για να φάτε. Να φάμε. Άλλους τραχανά μας έφερνε, άλλος μας έφερνε ό,τι πιάναν στα σπίτια. Και το στρατόπεδο αυτό ήταν περιφραγμένο γύρω-γύρω? Σαν σχολείο ήταν. Είχε φύλακες? Ναι, το φύλαγε κανείς αυτό το στρατόπεδο? Είχε στρατό γύρω-γύρω? Κάτω. Είχε τείχους γύρω-γύρω για να μην βγείτε έξω? Ναι, ήταν χτισμένο. Και είχε πύλη, είχε πόρτα με φύλακες? Όχι. Μπορούσατε να βγείτε έξω ελεύθερα? Ποιο? Μπορούσατε να βγείτε έξω από το στρατόπεδο όποτε θέλετε? Στο στρατόπεδο? Όχι, ήταν μέσα στην αυλή. Μετά από τους δύο μήνες, πού πήγατε? Μετά ήρθε ένα τρασπόρτ και μας πήρανε. Τι τρασπόρτ ήταν αυτό, με τρένο ήτανε? Μπήκατε σε τρένο? Τι ξένο. Τρένο. Μπήκατε σε τρένο? Ναι, στο τρένο. Στο τρένο, βέβαια. Πώς ήταν το τρένο μέσα? Αυτοί όλοι οι Εβραίοι ήταν. Όλοι οι Εβραίοι ήταν και γύρω-γύρω ήταν Γερμανοί. Τα φυλάγανε. Είχε κάθισμα μέσα το τρένο? Ήτανε με κάθισμα, μπορούσατε να καθίσετε? Κάτω. Ήταν φορτηγά τρένα, δεν ήταν επιβατικό. Είχε παράθυρο? Δεν είχε. Πόσα άτομα ήταν μέσα στο τρένο? Δεν ήμασταν καμιά κουσαριά. Ήταν μόνο γυναίκες? Όχι. Γυναίκες, άνδροι ήταν. Οικογένειες από που πιάστηκαν. Είχε παιδιά? Είχε και παιδιά και μικρά και μικρά. Και μεγάλους και ανάπηροι. Οικογένειες. Τι είχατε πάρει μαζί σας? Είχατε τίποτα μαζί σας? Όχι. Είχαν ψωμί έτσι, σαν ζυμάρι ήταν. Το τρένο είχε τουαλέτα? Το τρένο είχε τουαλέτα?
Τι να είχε το τρένο. Το τρένο είχε μία τουαλέτα για να πάτε στην τουαλέτα. Όχι, ένα αντινικέ είχε. Που ήτανε πού, μέσα μαζί σας. Μέσα και μαζί. Και πώς πηγαίνατε. Εκεί μπροστά σε όλους. Αφιλεγόμασταν. Πόσο καιρό ήσασταν στο τρένο. Πόσο καιρό ήσασταν στο τρένο. Πόσες μέρες ήσασταν. Μέσα σε μια εβδομάδα. Σταμάτησε στο δρόμο. Δεν μας κατηβάζαν καθόλου στο δρόμο. Έκανε κρύο. Έκανε κρύο. Όταν. Έκανε κρύο στο τρένο. Ποια εποχή ήτανε. Ήτανε... Μετά το Πάσχα δηλαδή που μας πήραν από εδώ. Αυτή τη διαδρομή είναι που σας λέω. Θυμάστε τι σκεφτόσασταν όταν ήσασταν στο τρένο. Yes. Ξέρατε πού πηγαίνατε. Μας πήραν οι Γερμανοί. Ξέραμε ότι θα μας πάνε στη Γερμανία. Αλλά πού ακριβώς θα μας πάνε, δεν ξέραμε. Και για να κάνετε τι πηγαίνετε. Ξέρετε τι θα κάνετε εκεί. Όχι, να ξέρω. Πού έφτασε το τρένο. Πού, μέχρι πού σας πήγε το τρένο. Δεν κατάλαβα. Πού σας πήγε το τρένο, όταν σταμάτησε το τρένο. Ναι. Πού ήσασταν. Πού να ξέρουν πού. Θα σταματήσουμε εδώ για να αλλάξουμε την κασέτα. Μετά μας κατηβάσαν στο Ασβίτς και εκεί μας χωρίσαν ύστερα. Θα σταματήσουμε για να αλλάξουμε την κασέτα. Ένα λεπτό. Λέγαμε για το τρένο, όταν φτάσατε στο τέλος, ήτανε πρωί ή ήτανε βράδυ. Βράδυ. Και όταν άνοιξαν οι πόρτες του τρένου, τι είδατε. Τι είδαμε, μας κατεβάζανε, όπως κατεβάζουν τα πρόβατα. Κατεβήκανε όλοι από το τρένο. Όλοι. Όλοι μας βάλαν στη γραμμή. Και μας χωρίζαν ύστερα μικρά παιδιά, γυναίκες ηλικιωμένες, αλλού η μικρή ηλικία. Μας πήγαν αλλού. Και ξέρετε γιατί σας χωρίσανε. Όχι, δεν ξέραμε. Και εσείς πού πήγατε, σε ποια μετά γραμμή. Μετά ρωτούσαμε πού είναι οι μάνες μας, πού είναι αυτό και λέγανε «Α, οι άλλοι». Την κάψανε, τις κάψανε. Το πιστεύατε αυτό το πράγμα. Δεν το ξέραμε. Η μητέρα σας ήταν μαζί σας. Όχι. Είχε φύγει πιο πριν. Είχε φύγει πιο μπροστά. Μαζί με τον αδερφό σας. Ναι. Και σε ποια γραμμή πήγατε εσείς. Εσείς πήγατε, παιδιά είπατε από τη μία, εσείς πού πήγατε. Μας πήγαν αυτό μέσα στο Auschwitz. Μας πήγαν και τη δεύτερη μέρα αρχινά όσα μας πήγαν να δουλέψουμε. Την πρώτη μέρα, τι σας κάνανε στην αρχή. Μας βάλαν τα νούμερα. Έχετε ένα νούμερο. Ναι. Μπορείτε να μας το δείξετε. Πώς το βάλαν αυτό στο σώμα σας. Την ίδια μέρα που ξημέρωσε και μας βάλαν αυτά τα νούμερα. Και μετά τη δεύτερη μέρα μας πήγαν στη δουλειά. Σας κάνανε και μπάνιο επίσης. Έπρεπε να πληθείτε εκεί όταν ναι, φτάσατε. Ναι, είχαμε κουμάντο. Σας είχαν κόψει τα μαλλιά. Ναι.
Μας έκοψαν τα μαλλιά, όλα αυτά, και μετά μας βάλαν τα νούμερα. Θυμάστε πώς έγινε αυτό? Μπορείτε να μου πείτε λίγο? Και μας πήραν από εκεί, μας πήραν πιζί. Μας πήγαν μέσα σε ένα θάλαμο και μετά μας κόψαν τα μαλλιά και δεν γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον. Ναι. Και μετά μας πήγαν στο μπλοκ. Καθόμαστε κάθε μέρα εκεί. Και μετά τίποτα δεν φορούσαμε, ένα φουστάν και μια ζακετούλα. Και να κάνει κρύο εκεί πέρα. Πολύ κρύο, Πολωνία, πολύ κρύο. Σας είχανε δώσει φαγητό? Ναι. Την Κυριακή μας δίνανε πατάτες ζωματιστές με 30 γραμμάρια ψωμί. Και τις άλλες μέρες κάνα φασόλια ανακατωμένα στο αυτό. Σας δίνανε ψωμί κάθε μέρα? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα μόνο το μεσημέρι. Το πρωί είχαμε ένα καφέ. Αυτό που βράζανε οι Γερμανοί. Καφέ. Με αυτό ανιβόμασταν. Το ψωμί σας το τρώγατε πάντα αμέσως? Το ψωμί ήταν μαύρο. Το τρώγατε αμέσως ή το κρατούσατε? Το τρώγαμε γιατί ήμασταν πεινασμένοι. Είχε τουαλέτες εκεί? Είχε τουαλέτα. Αλλά πού προλάβανε, που ήταν πολλοί κόσμος. Πώς ήταν η τουαλέτα εκεί? Μπορείτε να μου πείτε ήταν πώς φύλακας. Ήταν. Πώς ήτανε? Ναι. Ήτανε ένας πάγκο, ήταν ένα πάγκο και είχε τρύπης και καθόντουσαν όλοι. Όλοι και ήταν ένας αυλάκι που έπαιρνε όλα. Μπορούσατε να πάτε όποτε θέλατε? Όχι. Αφού είμαστε στη δουλειά. Το βράδυ γυρνούσαμε. Πώς ήταν η ημέρα εκεί? Μπορείτε να μου πείτε όταν ξυπνήσατε πώς ήτανε? Πώς άρχισε η ημέρα? Το 3 η ώρα σηκωνόμασταν. Μας βάζανε στη γραμμή. Τσελαπέλ. Και από εκεί ερχόντουσαν αυτοί με τα, ο στρατός με τα σκυλιά και πηγαίναμε στρα κανένα τέταρτο δρόμο ή θα μας πηγαίναν στα ποτάμια να κόψουμε αυτό τα ξύλα ή θα μας πηγαίναν στο δρόμο να κάνουμε δρόμος. Αναλόγως το κομμάντο καθένας. Το κομμάντο άλλαζε κάθε μέρα, κάνετε? Όχι, τελείωναν εδώ, μας πήγαιναν αλλού. Πρώτα που, ποιο κομμάντο κάνετε πρώτα? Πρώτα είμαστε στους δρόμους. Και στους δρόμους τι φτιάχνετε δηλαδή, τι κάνετε ακριβώς? Στρώναμε. Πέτρα, άμμο. Και είχανε ένα βαρύ και το σέρναμε το βαρύ. Ήταν βαρύ? Για να πατήσουν. Εκεί λέω, ο δοστρωτήρας. Ήσασταν μόνο γυναίκες σε αυτό το κομμάντο? Ναι, όλο γυναίκες. Οι άντρες ήταν αλλού. Πώς ήταν το μπλοκ μέσα, το θυμάστε καθόλου? Πώς κοιμόσασταν? Τα κρεβάτια πώς ήτανε? Μέσα στο μπλοκ, πώς ήταν τα κρεβάτια? Ήταν μπλόκοβις. Ήταν γυναίκες. Α, οι γυναίκες δεν κοιμόντουσαν τη νύχτα, μας φύλαγαν. Ναι. Ήταν κρατούμενοι κι αυτοί? Κρατούμενος ήταν. Κρατούμενος ήταν, Γερμανίδης ήταν. Και σας φυλάγανε εκείνοι. Πώς ήταν τα κρεβάτια σας? Όπως είναι ο στρατός, έτσι.
ένας απάν τον άλλον. Πόσα άτομα μέσα σε ένα κρεβάτι? 9 άτομα ήμασταν εμείς. Είχε στρώμα? Όχι, μια κουβέρτα ήταν. Από ξύλο ήταν μια κουβέρτα και ήμασταν, ένας είχε τα πόδια από τον άλλον. Ήτανε και άλλες Ελληνίδες εκεί? Ήταν όλοι, Εβραίοι ήταν. Εβραίοι, ναι. Εβραίοι ήταν και από τη Γαλλία, ήταν από όλα τα μέρη. Μπορούσατε να μιλήσετε με τις άλλες κοπέλες από άλλες χώρες? Άμα ξέραν τη γλώσσα, μιλούσαν. Άμα δεν ξέραν, δεν μιλούσαν. Στο κρεβάτι είχατε και κουβέρτα για να σκεπαστείτε? Ναι, μια κουβέρτα όλοι. Τα 9 άτομα μία κουβέρτα? Μία κουβέρτα όλοι σκεπαζόμασταν. Στο Auschwitz είχε πολλά κτίρια. Είχε πολλά. Κάθε μπλοκ ήταν και το νούμερό του και ξέραμε δηλαδή που θα πάμε. Σε ποιο μπλοκ ήσασταν εσείς? Δηλαδή ήταν το μπλοκ, αλλά είχε απ' έξω το νούμερό του. Ήταν πολλά μαζί. Ποιο νούμερο ήσασταν? Όπως είναι τα σπίτια τώρα με το νούμερο. Δεν θυμάμαι ποιο νούμερο ήμασταν. Και πόσες κοπέλες ήτανε μέσα σε αυτό το μπλοκ? Πολλές? Ποιος? Πόσες γυναίκες ήτανε μέσα στο μπλοκ το δικό σας? Πολύ. 100? Πολύ ήμασταν. Το Auschwitz είχε γύρω-γύρω φράγμα? Γύρω-γύρω ήταν έτσι, όπως είναι εδώ πέρα με τα παράθυρα και ήταν συνέχεια σειρά, ήταν τα... αυτά, πώς τα λένε, τα κρεβάτια. Αυτό ήταν μέσα στο κτίριο? Ναι, μέσα στο κτίριο. Απ' έξω από το κτίριο? Απ' έξω ήταν κοινό. Ήτανε περιφραγμένο το στρατόπεδο? Ήταν από μακριά περιφραγμένο, όχι το κάθε μπλοκ να είναι εφραγμένο. Και πώς ήτανε? Τι ήταν η περίφραξη? Πού τις ξέρω. Μπορούσατε να βγείτε έξω από το στρατόπεδο? Απ' έξω δεν μπορούσαμε να βγούμε. Όχι. Και πού να πάμε? Είχε φύλακες? Είχε φύλακες? Είχε. Μακριά, πολύ μακριά. Είχε καπνό εκεί? Είχε καπνό? Καπνό. Από αυτοί που καίαν τους ανθρώπους. Ύστερα, από τι καπνό. Και οι κουζίνες. Πώς μύριζε εκεί? Τι μυρωδιά είχε εκεί, στο Auschwitz? Πόσες ώρες την ημέρα δουλέψατε? Πόσες ώρες την ημέρα? Ήμασταν από τις 3 η ώρα, ήμασταν 3 ώρες, ήμασταν έξω τσελαπέλ. Μετά μας φέρναν στη δουλειά. 6 ώρα μας φέρναν στη δουλειά. Και ερχόμουν μόλις σουρούπουνε. Με μουσική βγαίναμε έξω στη γραμμή, με μουσική μπαίναμε μέσα, γιατί μας μητρούσανε. Με το μέτρο μας βγάζανε, με το μέτρο μας βάζανε. Είχατε αρρωστήσει ποτέ? Τι? Είχατε αρρωστήσει ποτέ? Όχι. Όλοι οι Γερμανοί, good, φυλάγωμαν πολύ. Για το φαγητό έπρεπε να κάνετε ουρά για να περιμένετε το φαγητό?
το φαγητό, ερχόταν εκεί που δουλεύαμε καζάνια και είχαμε μαζί μας τα πιάτα αυτά και μας βάζαν φαΐ. Είχατε πάντα δικό σας πιάτο? Ναι. Και κουτάλι? Ναι, ναι. Και αν χάνατε το κουτάλι και το μπολ, τι κάνατε? Σας δώσανε άλλα? Δεν το χάναμε, γιατί τα χρειαζόμαστε, τα είχαμε μαζί μας, κρεμασμένα, απάνω μας. Μπορούσατε με το ψωμί σας να ανταλλάξετε πράγματα? Όχι, γιατί δεν μας φερίσει το ψωμί. Μπορούσατε ποτέ να κλέψετε φαγητό από πουθενά? Όχι, δεν μπορούσαμε. Πού να το φτιάξεις? Είχε γιατρό εκεί στο στρατόπεδο? Τι είχε? Είχανε γιατρούς? Υπήρχανε γιατρούς? Όχι. Σας είχανε βασανίσει ποτέ? Σας χτυπήσανε ποτέ? Όχι, δεν με χτύπησαν. Είδατε ποτέ να χτυπήσουνε κανέναν? Βλέπαμε να πούμε, είσαι στη γραμμή. Άμα έφυγες από τη γραμμή, τότε σε χτυπούσαν για να μην βγαίνεις από τη γραμμή. Εσείς είχατε βγει ποτέ από τη γραμμή? Το φοβόμαι πολύ το ξύλο. Φοβόμαι. Είδατε ποτέ τσιγκάνους εκεί, στο στρατόπεδο? Τσιγκάνους, μετά στην ελευθέρωση. Όταν ελευθερωθήκαμε, είδαμε τσιγκάνους. Μέσα στο στρατόπεδο ή έξω? Είχε χωριστό στρατόπεδο. Για τους τσιγκάνους? Ναι. Μπορούσατε να μιλήσετε μαζί τους? Είχατε επαφή? Δεν τους δίναμε σημασία. Ξέρατε κανείς που πέρασε από ιατρικά πειράματα? Όχι. Ό,τι λέγανε μία ή άλλη, εκείνο μαθαίναμε. Τι μαθαίνατε? Ναι, αυτό. Που λέγανε ότι τις χαλάνε τις κοπέλες και αυτά, για να μην κινήσουν. Δεν ήθελα να μεγαλώσει το εβραϊκό, καταλάβατε. Όταν ήσασταν εκεί όμοιροι, είχατε το κύκλο σας κάθε μήνα? Δεν είχαμε. Κανείς δεν είχε? Ρίχναν φάρμακο. Ρίχναν φάρμακο για να μην... Εσείς πάντως δεν περάσατε εσείς ποτέ από πείραμα? Τι να φορέσω? Εσείς περάσατε ποτέ από πειράματα? Όχι. Πόσο συχνά είχε σελεξιόν? Πόσο συχνά, ξέρω. Κάθε μέρα? Για ποιο λέτε? Διαλογή για να σας σελεξιών, πόσο συχνά? Άρα. Η σελεξιών ερχόντουσαν ποτέ να σας διαλέξουνε από το μπλοκ? Όχι. Είχατε όνειρα στον ύπνο σας εκεί? Μιλούσατε μεταξύ σας οι γυναίκες στο μπλοκ? Μιλούσαμε από μία φιλινάδα, μία με την άλλη από μία, αλλά όχι πολλές κουβέντες. Είχατε εσείς καμία φίλη εκεί? Μία φίλη από εδώ που πιάστηκε και εδώ γυρίσαμε μαζί. Πώς λέγεται?
αυτή Ζαφύρα, Αλγανάτη. Αυτή πάει στην Παλαιστίνη αυτή. Και μετά έμαθα ότι πέθανε. Πολλοί που γύρισαν από τη Γερμανία πεθάνανε. Σκεφτόσασταν ποτέ για τον Θεό εκεί στα στρατόπεδα? Ευκαιρούσαμε να έχουμε τέτοιο μυαλό. Είχαμε όλο το φόβο απάνω μας. Ξέρατε πότε ήταν οι εβραϊκές γιορτές εκεί? Όχι. Όταν κοιμόσασταν, κλέβανε τα παπούτσια καθόλου? Έπρεπε να στρώσετε το κρεβάτι κάθε πρωί? Όχι, δεν. Ποια ήταν η στιγμή που φοβηθήκατε πιο πολύ απ' όλα στο Auschwitz? Όταν μας πήγαν μέσα στο κρεματόριο. Μας είχαν έτοιμοι να μας κάψουν. Και δεν προλάβανε και ήταν ένα παραθυράκι μικρό. Και είδαμε το στρατό που ήρθε και αρχίσαμε να χτυπάμε πόρτες, παράθυρα, να έρθουν να μας ανοίξουν. Και λέγανε, άντε, in housing έτσι, δηλαδή τώρα θα πάτε στα σπίτια. Πώς σας πήγανε εκεί για να σας... Ήταν Άγγλοι. Όχι, όχι. Είπατε ότι σας πήγανε σε δωμάτιο για να σας... Ναι, ήταν ένα κτίριο και μας βάλαν μέσα για να μας κάψουν. Αλλά δεν προλάβανε, γιατί αμέσως ληφθηρωθήκαν. Κοιτούσαν να κρυφτούν αυτοί. Οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί. Θυμάστε πότε ήταν αυτό? Μέσα στην Αυστρία ήμασταν. Αυτό που λέτε τώρα δεν έγινε στο Auschwitz? Όχι. Πότε φύγατε από το Auschwitz? Θυμάστε πότε? Από το Auschwitz πού πήγατε μετά? Μετά... τίποτα δεν είναι. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Πήγατε σε άλλο στρατόπεδο μετά από το Auschwitz? Όχι. Από αυτού ύστερα μας πολυφτηρωθήκαμε. Μας πηγαίνανε για να μας πάνε στην Παλαιστίνη. Στο Auschwitz... Στο Auschwitz. Ναι. Μετά πού πήγατε από το Auschwitz? Δεν θυμάμαι τα μέρη. Σε άλλα στρατόπεδα? Μας αλλάξαν. Όλο και μας αλλάζαν. Πώς πηγαίνατε? Με τα τρένα. Και ήταν όπως ήταν τα τρένα πριν, τα ίδια τρένα? Μας πηγαίναν στο τρένο, μας πηγαίναν σε άλλη πόλη. Θυμάστε καθόλου το όνομα από άλλα στρατόπεδα? Όχι, θυμάμαι. Σε πόσα στρατόπεδα πήγατε, θυμάστε? Το ένα ήταν το Auschwitz και το άλλο που ληφθηρωθήκαμε ήταν η Αυστρία. Στο Ματχάουσεν? Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Τι θυμάστε από το Ματχάουσεν, από το τελευταίο στρατόπεδο? Τα κτίρια εκεί ήταν, πώς ήτανε? Στο κτίριο ποιος ήτανε? Πώς, στο τελευταίο στρατόπεδο, πώς ήταν? Ήτανε όπως είναι ο στρατός. Μας φέρναν φαΐ, μας έπιασε η λυσαντηρία, γιατί πέσαμε απότομα στο φαΐτο. Εκεί ύστερα μας δώσανε μια σκόνη μαύρη. Αυτή η σκόνη τι ήτανε, φάρμακο? Φάρμακο, ναι. Ποιος σας δώσανε αυτό? Οι Εγγλέζοι. Θυμάστε την ημέρα που ήρθαν οι Εγγλέζοι? Όχι, αφού λέγαμε αλήθεια είναι ή όνειρο είναι.
Θυμάστε τι νιώθατε όταν τους είδατε τους Άγγλους. Πώς νιώθατε? Ήσασταν χαρούμενοι που ήρθαν οι Άγγλοι? Μόλις ήρθαν αυτοί, αμέσως μας πήγαν σ' άλλα μπλοκ, καθαρά, όλα. Στο ίδιο στρατόπεδο μέσα? Το ίδιο, το ίδιο. Εκεί είχατε κάνει καθόλου εργασία, σε αυτό το στρατόπεδο, πριν έρθουν οι Άγγλοι? Σε άλλο στρατόπεδο είχατε κάνει καθόλου άλλο εργασία? Αυτού στην Αυστρία, θυμάμαι, που λευτερωθήκαμε. Δεν τα ξέρω. Μετά που ήρθαν οι Άγγλοι, τι έγινε μετά? Μετά που ήρθαν οι Άγγλοι, αρχίσαμε ύστερα μαζευόμαστε μπλοκ, να πάμε καθιένας στα μέρη. Ερχόντουσαν, άλλος είδε στην αδερφή μου, άλλος είδε στον αδερφό μου, ξέρω εγώ. Ρωτούσε ο ένας τον άλλο να βρεθούν. Βρήκατε εσείς κάποιο συγγενή? Όχι. Αμέσως ήρθε ο εχθρός Σταυρός και μας ρωτούσε ποιοι ήταν συγγενείς, ποιοι αυτό. Έγραψα εγώ τα ξαδέρφια μου. Κανένας δεν βρέθηκε. Οι Άγγλοι σας δίνανε φαγητά? Μας δίνανε φαγητό. Ρούχα? Και ρούχα. Μας πηγαίναν στις αποθήκες να βάλουμε, να πούμε, μια φορισά αυτή που... μια φορισά μοναχά. Γιατί ήμασταν πάρα πολύ. Και μας πήγαινε, μας δώσαν κάτι ρόμπες. Ύστερα σε άλλο μέρος πάλι μας πήγε να μας δώναν ένα παντιλόνι και ένα ποκάμισο στρατιωτικό. Αυτά είχαν ο κόσμος, αυτά δίναν. Και πόσο καιρό μείνατε εκεί μέχρι να φύγετε? Πού θυμάμαι πόσο καιρό ήμασταν, ήρθε αυτό, συμπληρωθήκαν όλοι. Μας πήραν αυτοί οι μαύροι, μας πήραν στα αυτοκίνητα και μας πήγαν στην Ιταλία. Ποιοι είναι οι μαύροι? Μαύροι, ξέρω πώς λέγανε αυτοί. Στρατός. Και σας πήγαν στην Ιταλία και... Μας πήγαν στην Ιταλία και μετά μας βάλαν στο βαπόρι και ήρθαμε στην Ελλάδα. Πόσο καιρό πήρε να πάτε από το... Τρεις μέρες. Από το στρατόπεδο μέχρι την Ελλάδα? Όχι. Ήταν 7 μήνες ταξίδι. Γιατί από πήρε... Το ένα στάλο, από το ένα στάλο που μας πηγαίνανε. Μια εβδομάδα καθόμασταν, άντε πάλι. Πού σας είχανε... Πού καθίσατε? Μες στα αυτοκίνητα. Τα στρατιωτικά αυτοκίνητα μας είχαν. Ήσασταν πολλά άτομα για Ελλάδα? Ήρθαμε πολλά άτομα. Ήσασταν μόνο Έλληνες στο γυρισμό? Όλοι οι Εβραίοι ήταν. Έλληνες? Ναι. Μαζί με το στρατό ταξιδεύαμε. Ήταν να έρθει ένα πλοίο στην Ελλάδα και μας βάλαν κι εμάς μέσα. Από πού πήρατε το πλοίο? Από πού? Από την Ιταλία. Από τον Μπάρι. Και μετά... Τουρίνο, Βενέτσια, όλα πήγαμε. Δηλαδή, η Ιταλία το κάνετε όλο με φορτηγά? Ναι. Και όταν σταματούσαν τα φορτηγά, πού κοιμόσασταν? Δεν ξέραμε πώς να έρθουμε εδώ. Θα σταματήσουμε εδώ να αλλάξουμε κασέτα.
Πώς νιώθατε όταν πρώτο βάλατε το πόδι σας μέσα στην Ελλάδα? Το θυμάστε? Δεν θυμάμαι καθόλου. Όταν γυρίσατε εδώ, βρήκατε συγγενείς? Βρήκα αυτή τη θεία. Ποια θεία? Τη Φιλούς, τη Λύσια. Εκείνη ήταν και εκείνη στη Γερμανία? Όχι, δεν ήταν στη Γερμανία. Αυτή ήταν στα χωριά, γύρω ψηλικά. Εκεί εδώ ήταν τα παιδιά του. Μάζεψαν τα παιδιά, αυτήν την κρατήσαν εκεί, λέει. Πού θα πας, λέει, θα σε πιάσουν οι Γερμανοί. Και έκατσε εκεί. Και μέχρι που ελευθερώθηκε. Πού την βρήκατε, εδώ στην Αθήνα? Τη βρήκα εδώ στο σπίτι, πήγα στο σπίτι και τη βρήκα εκεί. Εν τω μεταξύ αυτή πήγαινε σημεντιούμ, πήγαινε να μάθει αν θα γυρίσουν τα παιδιά του. Και της λέγανε ένα άτομο θα γυρίσει. Ένα άτομο θα γυρίσει. Και μόλις μη δημένα άνοιξε τα χέρια, λέει, εσύ ήρθες. Λέω, θεία, κάθε ένας είναι με τη δική του την ψυχή. Και όταν γυρίσατε στην Ελλάδα, σε ποια πόλη ήρθατε? Στην Αθήνα. Και στην εκεί Αθήνα. Σας βοήθησε κανείς και εκεί? Μετά δεν είχαμε λεφτά να έρθουμε εδώ. Και πήγαμε στη Ισραηλιτική κοινότης και μας έδωσε 8 δραχμές τότες. Και ανεβήκαμε στο αυτοκίνητο και ήρθαμε εδώ στη Λάρισα. Ήτανε κανείς μαζί σας? Ναι. Ποιος ήτανε μαζί σας? Η φίλη μου που ήρθαν μαζί. Η Ζαφύρα? Ναι. Και όταν ήρθατε στη Λάρισα μετά, τι κάνατε? Εκεί μετά άρχισα να δουλεύω, που δεν είχα ψωμί να φάω. Τι δουλειά κάνατε? Στα σπίτια. Καθαριότητα. Δεν κάνω. Και τότε παίρναμε 15 δραχμές με ροκάματο. Και αρχίνησα να κάνω κανένα ρούχο, κανένα αυτό που δεν είχα. Πώς ήταν η υγεία σας όταν γυρίσατε? Ήσασταν καλά στην υγεία? Καλά ήμουν. Καλά ήμουν. Μέχρι που παντρεύτηκα πέρασαν 5 χρόνια και μετά αρρώστησα από το ζάχαρο. Εν τω μεταξύ τα μάτια μου είχαν βλαφτεί εκεί στη φάμπρικα. Ποια φάμπρικα? Έφτιανα με αυτό τα εργαλεία για αεροπλάνα. Πού το κάνατε αυτό? Ήτανε μια μηχανή και σε αυτή τη μηχανή είχε μεγάλο φως. Και το βάζαμε και φτιάναμε τρύπες στα... Αυτό πού ήτανε, πού κάνατε αυτή τη δουλειά? Μέσα στην Αυστρία ήταν που πήγαινε. Ήτανε, σε άλλο μέρος ήταν. Αλλά δεν θυμάμαι, πριν να πάμε στην Αυστρία. Ναι, φτιάναμε εργαλεία. Κάπου 2-3 μήνες έκατσα εκεί. Σε ένα άλλο στρατόπεδο. Ναι, και μετά ύστερα. Με ποιον παντρευτήκατε? Ισραήλ Γεσουλά. Θυμάστε πότε, πώς γνωριστήκατε? Προξενιά. Ναι, είμαι άνθρωπος που είχα το μυαλό μου στη δουλειά, δεν είχα το μυαλό μου. Θυμάστε το γάμο σας? Πώς θυμάμαι, σε ένα σπίτι παντρεύτηκα. Μπορείτε να μου πείτε λίγο για το γάμο σας. Είχε κόσμο? Είχε κόσμο, ξημερώσαμε. Μετά πήγαμε σε... ήπιαμε καφέ έξω με τους κουμπάρους και μετά πήγαμε σπίτι. Κάνατε παιδιά? Όχι, δεν έκανα παιδιά.
Ήταν πολύ ανώμαλος άνθρωπος. Τι να τα έκανα τα παιδιά, αφού δεν μπορούσα να τα ζήσω. Ο σύζυγός σας ήταν επιζώντας και εκείνος. Ο σύζυγος, ο άντρας σας ήταν επιζώντας. Είχε μείνει... Πού ήταν στο πόλεμο? Υπάλληλος ήταν. Στο πόλεμο? Όταν ήταν ο πόλεμος. Ήταν σε χωριό. Ήταν σε χωριό με τη γυναίκα του αυτό. Και εκεί πρόδωσαν τη γυναίκα του. Και έμεινε αυτός με το μικρό. Α, είχε ένα παιδί από ναι, το πρώτο παιδί. Γάμο. Ναι. Και μετά? Και μετά. Τι έγινε η γυναίκα του? Ελευθερώθηκαν, ήρθαν εδώ. Δεν είχε παπούτσα, περπατούσε. Χωρίς παπούτσια, ήταν χιόνια, έπεσε στο νοσοκομείο γιατί αρρώστησε. Και μετά, ύστερα 2 χρόνια που ήρθα, τον νοικοκύριψα. Και είχε μείνει εκείνος με το παιδί του. Ναι, αυτός με το παιδί του. Και ήταν και ένας γαμπρός από αδερφή. Ύστερα εκείνος παντρεύτηκε. Έχετε εγγόνια? Έχετε εγγόνια εσείς? Όχι, δεν είχα. Σκέφτεστε συχνά για τον πόλεμο και για τα στρατόπεδα? Yeah. Το σκέφτεστε συχνά? Πηγαίνατε συναγωγή τώρα? Τώρα, από ότι είμαι καλά. Αλλά άμα γίνεται και ένας γάμος, καμιά βαπτίσια, δεν πάω γιατί έχω πίεση. Και λέω, φοβάμαι να έχω καμιά ζαλάδα και δεν... Έχετε εφιάλτες? Yeah. Έχετε εφιάλτες? Έχω. Εφιάλτες. Yeah. Έχετε? Όχι. Oh. Έχετε γυρίσει ποτέ να δείτε τα στρατόπεδα, τώρα? Έχετε κάτι που θέλετε να πείτε στις επόμενες γενιές, κάποιο μήνυμα? Ευχαριστώ. Είναι ο πατέρας μου, Σασόν, Μωυσή Σασόν. Αυτός παντρεύτηκε. Και έμεινε εδώ στη Λάρισα. Μετά ύστερα τον πήραν στο στρατό. Και τη μητέρα μου δεν είχε που να την αφήσει. Την πήγε στο Βόλο στον αδελφό του. Και μετά ήταν έγκυος στον αδελφό μου. Γεννήθηκε ο αδελφός μου. Ο πατέρας μου ήταν στο στρατό. Κατέβηκε στο Βόλο, τον βάφτισε. Και μετά έφυγε πάλι. Έπαιρνε άδεια και πήγαινε δούλευε, έφυγε από αυτά τα μαξάκια για να βγάζει μεροκάματα να στέλνει τη μητέρα μου. Μετά απολύθηκε ο πατέρας μου και είχε βρει σπίτι στην Αθήνα και μας πήρε. Πήρε τη μάνα μου. Και πήγε στην Αθήνα γιατί βρήκε το μαγαζί να εργάζεται. Και είχε μια αδερφή στην Αθήνα ο πατέρας μου. Και δούλευε αυτό. Εν τω μεταξύ αρρώστησε ο πατέρας. Γεννήθηκα εγώ. Έγινε εγώ 1,5 ετών. Και ο πατέρας μου αρρώστησε, πέθανε. Και από τότε γνώριζα τη μητέρα με τον αδερφό μου. Πότε είναι αυτό, πότε. Πότε ήτανε, δεν ξέρω πότε ήταν. Ναι, εδώ είναι εγώ, μετά από 2 χρόνια που γύρισα από τη Γερμανία, παντρεύτηκα. Και πήρε ένα χείρο και είχε αυτό το παιδί.
Και ο άντρας μου ήταν αμαξάς. Και ζούσαμε μαζί. Μετά μεγάλωσε το παιδί. Πέθανε ο άντρας μου και έμεινα τώρα με το παιδί. Πότε είναι αυτό, πότε. Η Βικτώρια Ιησούλα. Εδώ είναι ο άντρας μου. Ισραήλ Γησουλά. Παντρεύκα του 47. Ήταν υπάλληλος. Και μετά ύστερα δεν είχε πολλή δουλειά. Πήγαινα κι εγώ στα σπίτια και δούλευα για να ζήσουμε. Και είχε και ένα παιδί. Αυτή είναι η θεία μου. Όταν γύρισα από τη Γερμανία, τη βρήκα εδώ. Είχε 7 παιδιά. 5 αγόρια και 2 κορίτσια. Και πήραν τον άντρα της μαζί... τον άντρα της μαζί με τα παιδιά. Και μετά που γύρισα εγώ από τη Γερμανία, τη βρήκα μόνη της, καθόταν. Και αυτή πήγαινε πάλι στα χωριά και δούλευε, πουλούσε ψηλικά και είμαστε λίγο καιρό μαζί. Μετά αυτή είναι σαν δεν ήρθαν τα παιδιά της, αρχίνησε να μην γκρινιάζει εμένα γιατί γύρισα εγώ. Το παιδί πουνάει, την ανιψιά δεν την πουνάει. Το όνομά της. Φιλούσα Δηλίσια. Η φωτογραφία είναι πριν τον πόλεμο ή μετά. Αυτή είναι όταν σκότωσαν το παιδί της, είχε βγάλει σύνταξη. Και την βρήκα εγώ στο, αυτό από τη σύνταξη, στο βιβλίο από τη σύνταξη.